Τα απορίσματα τα οποία περιμένουμε αυτή τη στιγμή εμείς είναι πρώτα απ' όλα η ιατροδικαστική έκθεση. Η οποία ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται ακόμα. Εκείνο που περιμένουμε είναι να αναλυθούν κάποια βίντεο τα οποία, αν θέλετε, και με δική μας επιμέλεια προσκομίσαμε στην προανακριτική αρχή. Θα έπρεπε να τα είχαν πάρει μόνοι τους δηλαδή, αλλά δυστυχώς ευράδυναν και μάλιστα θα χάνονταν και αυτά τα στοιχεία. Γιατί ξέρετε, τα καταγραφικά των καταστημάτων εκεί που έχουν κάμερες ασφαλείας έχουν περιορισμένη διάρκεια στη βδομάδα πάνω, άλλα στον 20ήμερο σβήνουν. Αυτό το προλάβαμε την τελευταία μία ώρα. Είδα ότι πράγματι περιγράφει μια αυξημένη κίνηση σκαφών εκείνη την κρίσιμη ώρα. Πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με πολλές καταθέσεις πολλών ανθρώπων οι οποίοι είπαν ότι δεν βγήκαμε κτλ. Την κρίσιμη ώρα. Και φυσικά κάποια πραγματογνωμοσύνη που δεν έχει γίνει από τους διοριστέντες πραγματογνώμονες, δεν έχει γίνει ακόμα, σχετικά που θα επιλύσει μερικά ερωτήματα. Ο μεν εγγύς αυτό που της είπε, αυτό που είδε ότι έφυγε ευθεία, και οι άλλοι το είδαν σε επιγενόμενο χρόνο να κάνει κύκλους γύρω από τον εαυτό του. Καμιά αντίφαση. Γιατί βλέπω ότι ο κ. Λαμπρόπουλος εκεί, σε αυτή την πληροφορία, στηρίζει, ας πούμε, μια υπόθεση η οποία ακυρώνει τον αυτόπτη, τον εκείς αυτόπτη. Δεν προκύπτει όμως κάτι, ίσα ίσα που ενισχύεται.